σημερινή μας εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία. Το Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης του Δήμου μας, σε συνεργασία με την Ένωση Υπηρωτών, παρουσιάζουν προς τιμή των ηρώων του έπους του 1940 τη μουσικοχορευτική παράσταση «Δρόμενο, η μάχη που έκρινε τον πόλεμο, ύψωμα 731». Την εκδήλωση επιμελήθηκαν η κυρία Έφη Ρούτη και ο κύριος Τζούνης Βασίλης. Μας τιμούν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Αντώνης Καπούρης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης κύριος Θεόδωρος Βέρτος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπηρωτών Ηλίου κύριος Χρήστος Μπόνης, ο Αντιδήμαρχος κύριος Γιώργος Λιώσης, δεν σας ξέχνα η κυρία Δημήτρη. Η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Ελένη Γρετσίστα. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΕΠΑ κύριος Άρης Τσιμόγιαννης. Την Πανηγυρωτική Συνομοσπονδία εκπροσωπούν οι κυρίες Μαρίνα Τζιάκου, Σταματία Δάλα και Ελένη Τάσου. Ο τέος Πρόεδρος της Ένωσης Υπηρωτών Ηλίου, ο κύριος Νίκος Γιώργιος. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εθνική Εστία, η κυρία Ελένη Σταποπούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελπάγο, ο κυρίες Εμμανουέλα Τσόρου και Γεωργία Βαλμά. Η καμίας του Συλλόγου Αρκάδων, η κυρία Μαρία Αλεξοπούλου. Καμίας και υπεύθυνη χορευτικού του Συλλόγου Λωσιωτών, κυρία Στέλλα Γιώκα. Η υπεύθυνη εκδηλώσεων του Συλλόγου Λωσιωτών, κυρία Κέντη Θεοδωροπούλου. Και η γραμματέας του Συλλόγου Λυρίων, η κυρία Κατερίνα Πανουριά. Στο σημείο αυτό θα καλέσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης, τον κύριο Θεόδωρο Δεύτερο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Θέλω να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου μας, του κυρίου Ζενέτου, ο οποίος βρίσκεται εκτός Αθηνών και γι' αυτό δεν είναι κοντά μας. Να πω ότι η εκδήλωση αυτή, που είναι αφιερωμένη τον αγώνα των συμπατριωτών μας ενάντια στο φασισμό, είναι πολύ επίκαιρη στις μέρες μας. Θυμάμαι μια συζήτηση πριν μερικά χρόνια περί κατάργησης των παρελάσεων, οι οποίες ήταν κουραστικές κτλ. Νομίζω σήμερα κανείς δεν το κουβεντιάζει αυτό στην πατρίδα μας. Άρα οι εκδηλώσεις αυτές έχουν νόημα και περιεχόμενο. Οι μάχες στο 731 ήταν από τις πιο σημαντικές μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καθυστέρησαν τόσο πολύ τους Ιταλούς, ώστε αναγκάστηκε ο Χίτλερ να μπει στον πόλεμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει η καθυστέρηση που υπήρξε και η οποία εν πωλής έκρινε τον πόλεμο. Θέλω να συγχαρώ την Ένωση Υπηρωτών Ηλίου για την πρωτοβουλία της αυτή να διοργανώσει τη σημερινή εκδήλωση, να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και θα σας παρακαλέσω να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού οργανισμού. Έχουμε πολύ καλές και πλούσιες και ποιοτικές εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Η καθήγηση της σημερινής μας εκδήλωσης θα την παρουσιάσει η κυρία Σταυρούλα Οικονόμου, διευθύντρια του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Κυρία Οικονόμου, παρακαλώ, μπορείτε να έρθετε, αλλά θα μου επιτρέψετε πριν δώσω το λόγο να σας παρακαλέσω και να σας ενημερώσω για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια για όσους παρευρισκόμαστε στον χώρο. Αριστερά μου υπάρχει έξοδος κινδύνου, όπως υπάρχει και πίσω στα καμαρίνια, σε περίπτωση που συμβεί που φύγει η ώρα κάτι. Παρακαλώ πάρα πολύ να υπάρχουν οι διαδρόμοι ασφαλείας ανοιχτοί. Δεν θέλω συνοστισμό στις πόρτες. Θέλω να είναι ελεύθερη η διάβαση. Καθώς επίσης και επάνω που βλέπω τα παιδάκια όρθια, είναι χαμηλό το κάγκελο, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Παρακαλώ τους γονείς ή τους συνοδούς να το προσέξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Μόλις έφτασε και ο κύριος Γιάννης Βέργος, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλή διασκέδαση.
Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου και θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Ηπειρωτών Ηλίου για την τιμή που μου κάνανε να με καλέσουν να προλογίσω και να παρουσιάσω την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο ύψομα 731. Ένα θέμα επίκαιρο παρά ποτέ, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση, σε ένα άλλο είδος πολέμου. Τα συναισθήματά μας, ακόμα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε, φασισμός, κατοχή, ναζί, είναι ίδια. Τι μας απομένει να κάνουμε, όταν ό,τι μας έχει διδάξει η ιστορία. Ενωμένοι και χωρίς να χάσουμε την ελπίδα μας, να πορευτούμε. Και θα καταφέρουμε να βγούμε από το τέλμα που έχουμε δικηστεί. Thank you.
περίοδο αλβανικής μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμεις αρμήνονται του πατρίου εδάφους. Του αντιδήμαρχος κύριος Γιάννης Καραλαμπόπουλος. Ύψωμα 731. Ένα άγνωστο αλλά ηρωικό κεφάλαιο του έπος του 40. Πρόκειται για τον θρίαμβο των Ελλήνων στο ύψωμα 731, κοντά στα στενά της Κλεισούρας, την άνοιξη του 1941. Εκεί εκδηλώθηκε η περίφημη ιερινή αντεπίθεση των Ιταλών. Και μάλιστα παρόν ήταν και ο ίδιος ο Μουσολίνη. Είχε δώσει υπόσχεση στο Χίτλερ ότι το Μάρτιο θα κάνει παρέλαση στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό ο Ντούτσε ενίσχυσε με ξεκούραστες και πολλαπλάσιες δυνάμεις το ιταλικό στράτευμα. Υποχρέωσε να πάνε στο μέτωπο όλα τα στελέχη της φασιστικής παράταξης, ακόμα και τα παιδιά της ιταλικής αριστοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες, κατάκοποι και εξαντλημένοι, περίμεναν την αντεπίθεση και προετοιμάζονταν. Αισθανόμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε τις μαρτυρίες δύο βετεράνων υπηρωτών που πολέμησαν στο ύψωμα 731. Περιγράφουν συγκλονιστικά την επική μάχη, αλλά και την αγριότητα του πολέμου, της κακουχίας και τα βάσανα του φτωχού ελληνικού στρατού. Όπως θα ακούσετε από τις σημαντικές αληθινές μαρτυρίες, η αιωρεοποιημένη εικόνα του πολέμου είναι μόνο για σκοπιμότητες προπαγάνδας. Η αληθινή εικόνα του μετόπου ήταν ένας καθημερινός εφιάλτης που για όσους μαχητές επέζησαν ήταν όλη τους η ζωή. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εφιάλτες. Κάθε αναφορά στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο συνοδεύεται συνήθως από εικόνες που δείχνουν ένα συγκροτημένο και γενναίο στρατό να μάχεται, χωρίς άλλες έγνοιες, παρά μόνο την απόκρουση του εχθρού. Αυτές ήταν όμως οι πραγματικές εικόνες του πολέμου. Ξεκινούμε τη σημερινή μας εκδήλωση με ένα μυρολόι αφιερωμένο σε όλους τους πεσόντους του 1940. Στο Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης δάσκαλος στη Σχολή Κλαρίνο της Ένωσης, κύριος Γεωργόπουλος Θοδωρής. Τον συνοδεύουν στο λαού το τραγούδι ο κύριος Μιχάλης Ζάμπα. Το βιολί ο κύριος Παναγιώτης Ξηδέας και στο δέθι ο Σάκης Κάκος. Thank you.
Ήταν χαζαμάρες ήταν αυτά. Ψέματα ούλα. Περιποιημένος μωρέ στρατός στην Αλβανία. Όλος ο στρατός ήταν ξεμπλέξο. Μυστικός. Θέλεις είχαμε και πολεμούσαμε. Το φαγητό δεν μας έδιναν τίποτα. Μια κουραμάνα μωρέ τρεις στρατιώτες τις πέντε ημέρες. Που μας έδιναν ένα κύπελο φασόλια. Άβραστα. Πού να τα βράσουμε. Την καραβάνα που να ανάψεις φωτιά μέσα στον πόλεμο. Πίνα να δεις πίνα, ούτε ψωμί ούτε τίποτα. Η θέληση μας κράτησε εκεί. Οι Ιταλοί στρατιώτες ήταν περιποιημένοι. Αν με έβλεπες μωρέ εμένα στην Αλβανία θα έλεγες στρατιώτης είναι αυτός τι είναι. Ξεσκισμένα ρούχα, τα γόνατα όλα όξο, τα πόδια όξο. Τρύπιες αρβίλες. Βρεσκήμασταν διακοναρέοι. Πάλι καλά που βρίσκαμαν ένα παντελόνι. Καμιά αρβίλα ιταλικιά και φοράγαμε. Και πού να δεις ψήρες. Αχ, κάθομαν στη φωτιά και κανά έτσι τη φανέλα μου και φεύγαν σωρό. Thank you.
ελπίδα και το νερό δεν ήταν δεδομένο. Οι στρατιώτες έβρισκαν νερό στους κρατήρες που άνοιγαν οι οβίδες, το οποίο ήταν γεμάτο λάσπη ή αίμα, εάν υπήρχαν νεκροί ή τραυματίες μέσα σε αυτούς. Αυτό το νερό λοιπόν το βρώμικο προσπαθούσαν να το καθαρίσουν βάζοντας ένα πακέτο από γάζες ιατρικές και το χρησιμοποιούσαν για να μαγειρέψουν ό,τι μπορούσαν ή για να το πιούν. Οι γυναίκες της Σπίνδου, στο δύσκολο τούτο αγώνα εναντίον του ιταλικού φασισμού, έδωσαν το δικό τους παρόν στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Η προσφορά τους αυθόρμητη και αυτόβουλη. Αυτές οι αγρότησες των κακοτράχαλων υπηρετικών βουνών από την Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Πογόνι, τη Φούρκα, το Πεντάλοφο, τον Επτάλοφο, τη Βούρπιανη, σχημάτιζαν ατέλειωτες φάλαγες, σκαρφαλώνοντας τα βουνά φορτωμένες πολεμοφόδια, όπλα και τρόφιμα στο ανέβασμα και κουβαλώντας τραυματίες στο κατέβασμα. Για όλες αυτές τις γυναίκες, ο Νικηφόρος Βρετάκος έγραφε: «Κοιμάνες τα κοφτά γκρεμνά, σαν Παναγιές τα ανέβαιναν, με την ευχή στον ώμο τους, κατά το γιο πηγαίναν, και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες, και έλυνε τα τσεμπέρια τους, και έπαιρνε τα μαλλιά τους, και έδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα, και ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μέσα στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω από την άλλη».
Σκληραγωγημένοι και λιτοδίαιτοι, και αυτά που έβρισκαν από τους Ιταλούς ήταν μάνα εξ ουρανού. Το κρύο όμως ήταν χειρότερος εχθρός και από τους Ιταλούς επιδρομής. Ενώ τρομερό πρόβλημα για τους Έλληνες στρατιώτες ήταν οι ψήρες, που όπως αναφέρει και ο Ελίτης, ήταν χειρότερο από τον πόλεμο. Μαρτύριο. Ο ελληνικός στρατός, παρά τα μεγάλα προβλήματά του, έχει το πιο ισχυρό και σημαντικό κίνητρο. Αμήνεται υπερπίστος και πατρίδος και σύντομα περνάει στην αντεπίθεση. Ο Μουσολίνι που ονειρευόταν ότι θα συντρίψει τους Έλληνες με την ταχύτητα που ισοπαίδωναν τους αντιπάλους τους λεγιώνες του Κέσσερα, γίνεται έξαλλος. Κατηγορεί τους στρατηγούς του, τους οποίους αποκαθιλώνει με συνοπτικές διαδικασίες. Συναντάται με τον Χίτλερ και του επιβεβαιώνει ότι θα καταλάβει την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, συγκέντρωσε περί τις 500.000 στράτευμα,
400 βόλα, 200 αεροσκάφη, πρωτοφανής δύναμη για ένα τόσο μικρό τοπικό διαμέρισμα, σαν της Υπήρου. Ο ίδιος ο Μουσολίνη μετέχει στο μέτωπο πιλοτάροντας αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε στην Αλβανία. Το ελληνικό επιτελείο γνωρίζει ότι επίκειται η επίθεση στο στρατηγικό ύψομα 731 που ήταν στο δρόμο των κατακτητών για την Ελλάδα. Εάν έπεφτε, ο δρόμος για τα Γιάννενα θα ήταν ανοιχτός. Η σύγκριση της παράταξης των δύο στρατών είναι συντριπτική σε βάρος των Ελλήνων. Τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου αρχίζει ο εφιάλτης των Ιταλικών βομβαρδισμών. Το ανθρώπινο και μηχανικό δυναμικό των Ιταλών έριξαν πάνω από 100.000 βλήματα και ανέσκαψαν όλο το 731 ύψωμα. Μετά τον ανελαίητο βομβαρδισμό, εικάζεται ότι είναι πλέον 726, δηλαδή 5 μέτρα χαμηλότερο. Εγώ είμαι πάνω στο 731. Αμέσα που έφεραν εκεί και το χτύπημα που έγινε στο 731, δεν είχε ματαγίνει αλλού. Έπεφταν, τον τρώνε δέντρα, σε ριζωνόντουσαν. Έπεφταν οι οβίδες 500 μαζί. Τα αεροπλάνα, βομβάρδισμα νουανιασμένα. Είχα και ένα παιδάκι μαζί μου. Λέει, το δωρή θα μας σκοτώσουνε σαν τα αρνιά. Σιώπαινε ο τόπος. Λέω, κάτσε και όποιος ζήσει. Χώθηκαμε στις τσαλεπότυπες που είχαμε σκάψει. Κουρνιάξαμε σαν τα ζωντανά που τα κυνηγά να φεκίσουν. Σιώταν ο τόπος όλος. Παναγιά μου. Και έκανα το σταυρό.
Νικηφόρος Βρετάκος, που υπηρετούσε στο μέτωπο Στατιώτης, γράφει χαρακτηριστικά στο ημερολόγιο του. Το ύψωμα 731 ήταν τυλιγμένο στον καπνό και τη σκόνη. Δεν φαινόταν ούτε μια πέτρα. Το εχθρικό πυροβολικό του είχε σκεπάσει με οβίδες από πάνω μέχρι κάτω. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν εκεί άνθρωποι? Εκεί και οι πέτρες θα έχουν γίνει ασβέστης. Όσο για τους ανθρώπους, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι περισσότεροι του στατιώτες στο ύψωμα ήταν αγρότες και τσοπαναρέοι. Και αυτή η ιδιότητά τους τους έσωσε. Ήξεραν από βουνά. Είχαν σκάψει κάποιες αλεπότρεπες, όπως τις έλεγαν, και όταν ξεκινούσε ο βομβαρδισμός, χωνόντουσαν εκεί πέρα. Έπρεπε να πέσει το βλήμα επάνω, αλλά και επάνω να έπεφτε, γκρέμιζε το χώμα και δεν θα του σκότωνε. Μετά τους βομβαρδισμούς, η Ιταλία, σίγουρο ότι δεν είχε μείνει Έλληνα ζωντανό στο ύψωμα, ετοιμάζονταν για τον περίπατο που τους έπαιξε ο Μουσολίνι. Έκαναν επίθεση με την κραυγή Avanti Perduccia. Ο λογοτέχνης Άγγελος Τερζάκης περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τον αγώνα των Ελλήνων στρατιωτών. Τα ιταλικά τάγματα που προχωρούσαν σε πυκνές μάζες χτυπήθηκαν στο ψαχνό, ματώθηκαν, πολλοί γονάτισαν και κυλίστηκαν χάμω. Τα ελληνικά πολυβόλα είχαν πάρει φωτιά. Η αντεπίθεση από το ύψωμα 731 είχε ξεκινήσει. Το εχθρικό πεζικό ζητούσε πρόχειρα καταλήματα. Οπισθοχωρούσαν άτακτα. Σύντομα οι Ιταλοί πλησιάζουν τόσο κοντά που οι μάχες γίνονται με ξεφολόγκιες σώμα με σώμα. Για τον λόγο αυτό, πολλά πτώματα που βρέθηκαν στη συνέχεια ήταν οι αγκαλισμένοι Έλληνες και Ιταλοί. Στη ράχη, γίνεται με
Η Ελλάδα μας φωνάζει. Η Ελλάδα μας φωνάζει.
Μια σειρά, δικιά μου. Ο Παγκάλης σας φέρει από το Τα πτώματα ήταν δίπλα μας, κλεισμένα, αίματα στο κεφάλι, τα μένα τάντερα απόξω. Αχ, έχει πολύ αίμα αυτό το τύψο. Σκοτώθηκε πολύ σε ελληνικός και πάρα πολύ σε ιταλικός στρατός. Ένας αδελφικός μου φίλος, ο Χρήστος, χτυπήθηκε. Έγειρε πάνω μου, λέει, Νικόλα, πεθαίνω. Τον αγκάλιασε. Έφυγε. Και τότε σλίσαξα. Κάτι παιδάκια Ιταλοί. Δεν ήθελα να τα σκοτώσω και τα σκότωσα. Τώρα τα βλέπω στον ύπνο μου. Η ψυχή θα δώσω στο Θεό. Θέλω να παραδοθούν τα καημένα. Είχα το πολυβόλο, με πιάσε ο διάολος, έβαλα την ταινία και πάλι. Αχ, ψυχή θα δώσω στο Θεό. Το ύψωμα 731 ήταν η μάχη που έκρινε τον πόλεμο. Οι Ιταλοί πισωγύρισαν και ο ίδιος ο Ντούτσι κινδύνευσε να σκοτωθεί. Η ελληνική νίκη στο ύψωμα 731 άλλαξε το ρου της ιστορίας. Ανάγκασε τον Χίτλερ να στρέψει την προσοχή και τις δυνάμεις του στην Ελλάδα, καθυστερώντας έτσι την επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, με αποτέλεσμα να τον βρει ο βαρύς ρωσικός χειμώνας. Τη δεκαετία του 60, οι Ιταλοί ζήτησαν άδεια από το Χόντζο της Αλβανίας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους νεκρών στην Ιταλία. Ο ελληνικός στρατός έχασε εκεί στον πόλεμο 13.596 αξιωματικούς και οπλίτες. Από αυτούς, περίπου 8.000 έχουν παραμείνει εντός του αλβανικού εδάφους. Άλλοι θαμμένοι και άλλοι άταφοι. Yeah.
Η εκδήλωσή μας που έφτασε στο τέλος είναι αφιερωμένη στους υπηρώτες υπερασπιστές του Υψώματος 731, από τους οποίους έχουμε λάβει και τις μαρτυρίες, και σε όλους όσους έπεσαν μαχόμενοι ηρωικά ενάντια του Ιταλικού και Γερμανικού φασισμού. Πριν τον Εθνικό Ύμνο, παρακαλούμε να έρθει κοντά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπηρωτών Ηλίων, κύριος Χρήστος Γκόνης. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισες, φίλες και φίλοι της Ένωσης Υπηρωτών Ηλίου, αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του ΔΙΚΕΠΑ, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Εθνικοτοπολιστικών Συλλόγων, κύριοι εκπρόσωποι της Πανιδρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Υπηρωτών Ηλίου, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας επαιτειακή εκδήλωση για το έπος του 1940. Γιορτάζουμε σήμερα μια μεγάλη επέτειο, ένα σταθμό της ιστορίας μας. Γιορτάζουμε την εποπτεία που έγραψαν πάνω στις κορφές της Σπίδου οι μαχητές του 40. Είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι που δείχνει όλο το μεγαλείο και τη δύναμη της φυλής μας. Όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Με την εκδήλωσή μας αυτή θέλουμε να τιμήσουμε μια γενιά που θυσιάστηκε για την ελευθερία της πατρίδας μας και να φωτίσουμε όλες τις πλευρές του αγώνα των Ελλήνων στις σκληρές συνθήκες του 1940. Τιμούμε σήμερα την Ανδρεία, την υπερηφάνεια και τη φιλοπατρία του ελληνικού έθνους. Τιμούμε το περήφανο όχι που αντέταξε ο ελληνικός λαός, ορθώνοντας το ανάστημά του και γράφοντας το έπος του 40. Ας γίνει το παράδειγμα των προγόνων μας φωτεινό σημάδι στο σκοτεινό τούνελ των εποχών που διανύουμε όλοι μας. Όλοι μας ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος. Δύσκολος, απάτητος, όσο σε ένα βουνό, αλλά ένδοξος, ηρωικός δρόμος που ταιριάζει μόνο σε παλικάρια και σε λεβέτσιες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους αφανείς ήρωες της απόψινής μας εκδήλωσης, το Δήμο Ηλίου για τη στήριξη του συλλόγου μας. Το ΔΙΚΕΠΑ και τον πρόεδρο του κύριο Δεύτω Θεόδωρο, μέλος του ΔΣ της Ένωσης για την απόψινή συνεργασία μας και την πραγματοποίηση της απόψινής μας εκδήλωσης. Τους ηθοποιούς μας, Μιχαήλ Μελίση, Κωνσταντίνο Πελέκη, και τον κύριο Νίκο Στέφο. Την αφηγήτρια της εκδήλωσης, κυρία Σταυρούλα Οικονόμου, διευθύντρια του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Αντώνη Σαμαράκης. Την κυρία Φωτεινή Παπά, φίλη της Ένωσης για το υπέροχο σκηνικό. Τον Άγγελο Παπαβασιλείου για την επιμέλεια του φωτισμού. Τους κυρίους Γιώργος Μπούνια και Κώστα Βασιλάκο για την επιμέλεια του ήλιου. Την πολυφωνική ομάδα της Ένωσης Υπηρωτών Ηλίου και το Κάς Παλιώτη, κύριο Ευάγγελο Παρέτο, ο οποίος νομίζω είναι μοναδικός στο είδος του. Την υπέροχη κομπανία του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Τις κυρίες και τα μέλη της Ένωσης για τις υπέροχες σπίτες που μας πρόσφεραν για την απόψινή μας εκδήλωση και τις οποίες θα μπορέσουμε να γευτούμε σε λίγο επάνω στο καλλιτεχνικό καφενείο υπό τη συνοδεία του κυρίου Γεωργόπουλου. Άφησα για το τέλος τους δύο εξαιρετικούς χορδασκάλους μας, την κυρία Έφη Ρούτη και τον κύριο Βασίλη. Την
κυρία έφηκε ο κύριος Βασίλης, ήταν την επιμέλεια και παρουσίαση των χορευτικών δρόμενων της απόψινής μας βραδιάς. Εδώ σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας τονίσω ότι ο κύριος Σούνης και η κυρία Έφη, εκτός από εξαίρετη χοροδάσκαλη, είναι και φοβερή συγγραφή. Το απέδειξαν απόψε, γιατί το έργο ήταν η δικιά του η σκηνοθεσία και το γράφημα. Πριν κλείσουμε την απόψινή μας εκδήλωση, ψάλλοντας όλο τον εθνικό ύμνο, θα παρακαλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής τη μνήμη των Πεσόντων στο ύψωμα 731, καθώς και σε όλους τους μαχητές της ελευθερίας. Στο καλλιτεχνικό καφενείο, όπως είπα και προηγουμένως, οι κυρίες του συλλόγου έχουν ετοιμάσει ορισμένες πίτες. Εμείς έχουμε λίγο τσίπουρο να περάσουμε λιγάκι όμορφα.